Εξαιρετικό ρεπορτάζ από την Έλβη Μιχαηλίδου. Παύλος Παπαδημητρίου. Παύλο, έζησες το έπος του Wembley. Καλησπέρα. Έκλαψες μαζί με όλη την Ελλάδα, βλέποντας τους παίκτες μας να βγάζουν το μαύρα περίβρια χιόνι, να δείχνουν τον ουρανό, να σηκώνουν τη φανέλα του Μπάλτο και να του αφιερώνουν τα γκολ. Και η ερώτηση είναι τι πρέπει να περιμένουμε απόψε σε ένα Καραϊσκάκι που είναι sold out. Με τους παίκτες να λένε και απόψε το ίδιο θα κάνουμε για τον Τζόρτζ. Θέλω να πιστεύω, καταρχάς να πω ότι ήταν η κουβέντα αυτή του Παυλίδη, ότι δεν ξέραμε τι νιώθαμε, ήταν μια τρομερή κουβέντα, και την ενώνω με αυτήν που απάντησε, με την απάντηση του Πέτρου Μάνταλου μετά το τέλος του αγώνα, που ρωτήθηκε από τους συναδέλφους πώς βρήκατε τη δύναμη να το κάνετε. Και απάντησε πολύ απλά, πολύ ανθρώπινα και αν θέλεις και μεταφυσικά, δεν ξέρω. Αυτές οι δύο κουβέντες νομίζω. Μα αυτό ότι και καθορίζουν... αυτό που λες σωστά, ο Βαγγέλης Παυλίδης, δεν ξέραμε τι νιώθαμε και προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, δείχνει και πόσο μεγαλείο ψυχής έδειξαν που κατάφεραν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, όχι μόνο να τα μαζέψουν, αλλά να κάνουν και το καλύτερο μάτς κατά τη γνώμη μου στη ιστορία της Εθνικής και να το αφιερώσουν στη μνήμη του Τζόρτζ. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απόψε θέλω να πιστεύω. Τουλάχιστον όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ότι θα γίνει ποδοσφαιρικό, Νίκο. Και αυτό, ξέρεις, είναι ένας κίνδυνος. Το συναίσθημα στην εξέδρα θα είναι πάρα πάρα πολύ έντονο σε σχέση με την απώλεια του Τζόρτζ Μπάλντοκ και τα παιδιά. Πιστεύω θα τους το έχει πει αυτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρέπει να θυμηθούν ότι απόψε πρέπει να παίξουν ποδόσφαιρο. Αν πάει ο αγώνας απόψε σε μια λογική συναισθηματικής διαχείρισης και συναισθηματικής παρουσίας, τότε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι μπορεί να έχουμε πρόβλημα και να, εντός εγωγικών, ακυρωθεί η νίκη, η τεράστια νίκη του Wembley. Ναι, αλλά ξέρεις, Παύλο, υπάρχουν και στιγμές, είναι άνθρωποι οι παίκτες μας. Υπάρχει η ποδοσφαιρική ανάγκη, υπάρχει και το ανθρώπινο συνέστημα. Πώς να κερδίσεις, το είπε χθες το απόγευμα ο Βαγγέλης Παυλίδης, πώς να κερδίσεις αυτό το ότι ο άνθρωπος που έπαιζε μέχρι προχθές χάθηκε ξαφνικά και δεν είναι δίπλα σου και εσύ πρέπει να συνεχίσεις να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση, γι' αυτό και επισημαίνω τον ποδοσφαιρικό, ξαναλέω, κίνδυνο, αλλά να πω και κάτι άλλο που μας δίδαξε εντός εισαγωγικών ο Παυλίδης εχθές. Καλός ή κακός η ζωή συνεχίζεται. Και οι οδηγίες από τον κύριο Γιοβάνοβιτς, με δεδομένο ότι δεν θα έχουμε και τον Κουλιαράκη που είναι τιμωρημένος και θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζιμίκα και τον Κωνσταντέλια που χθες προπονήθηκαν. Οι οδηγίες του κύριου Γιοβάνοβιτς θα έχουν να κάνουν στο μεγαλύτερο κομμάτι. Σε αντίθεση με το Wembley που ήταν η συναισθηματική διαχείριση. Θα έχουν να κάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι με την ποδοσφαιρική διαχείριση. Πάντως, εσύ το έζησες, το ξέρεις καλύτερα από μένα, Παύλο. Αυτοί οι 11 θα δαγκώσουν τη Λαμαρίνα. Δηλαδή, θα κάνουν αυτό που πρέπει, όπως το έκαναν και στο Wembley, για να δείξουν και απόψε μεγαλείο ψυχής και να κερδίσουν, να βάλουν πολλά γκολ. 5 έβαλαν στο Wembley, 2 που μέτρησαν και 3 που ακυρώθηκαν, και να τα αφιερώσουν στη μνήμη του Τζόρτζ. Νομίζω ότι είμαστε βέβαιοι οι Έλληνες φίλαθλοι. Είναι η Ενελάδη του Μπάλντοκ. Είχε δίκιο ο Γκαγκάτσης, όπως είπε ο.